Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που είστε σήμερα εδώ και θα πούμε πράγματι ένα θέμα που αποτελεί για μας διαρκή αγωνία για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι φτωχές ανταποκρίτριες. Και είναι αλήθεια ότι η διέγερση αυτών των ηθικών είναι ένας μαραθώνος. Και είναι ένας μαραθώνος όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και για τους γιατρούς. Και είναι ένας αγώνος ο οποίος δεν ξέρουμε τελικά αν θα φτάσουμε στο τέρμα. Οι φτωχές απαντήτριες αποτελούν το 9 έως 24% των γυναικών που αυθύνονται στην υποβληθούμενη αναπαραγωγή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και μία στις τέσσερις γυναίκες να είναι φτωχή ανταποκρίτρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού των μονάδων αποτελούν αυτές οι γυναίκες. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για μια φτωχή απάντηση? Πρώτα απ' όλα η ηλικία, έτσι. Είναι οι γενετικοί παράγοντες που οδηγούν σε πρόωρη οθωκική γύρανση, το ιστορικό ενός χειρουργείου στην οθήκη, αφαίρεση κύστης οθήκης, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, πολύχρονο κάπνισμα. Το είπε ο κύριος Ζαρβομανολάκης πριν από λίγο ότι μετά την θεραπεία έχουμε τέτοια μειωμένα ποσοστά απάντηση των οθικών. Η πυελική φλεγμονή, βραχυσεμινορυσιακός κύκλος και τα διαμητριώματα. Τα διαμητριώματα φυσικά είτε τα αφήσουμε είτε τα χειρουργήσουμε μπορούν να επηρεάσουν την οθήκη και εξαιτίας του τραύματος που θα αφήσουν πίσω τους όταν τα βγάλουμε, αλλά και τα ίδια τα ενδομετριώματα τα οποία διηθείται η αιμοσιδηρήνη και επηρεάζεται ο αριθμός των οθυλακίων. Ποια είναι τα κριτήρια φτωχής απάντησης? Μέχρι τώρα λέγαμε βασικό αριθμό άντρητων οθυλακίων κάτω από 5, κάτω από 4 ορίμα οθυλάκια, να αναρροφήσουμε λιγότερο από 5 οάρια, η μέρα της χωριακής να έχουμε κάτω από 5 πικογράμμ στραδιόλη, να έχουμε ένα ιστορικό ακύρωσης κύκλου λόγω φτωχής στρατολόγησης, να έχουμε ηλικία πάντων από 40 ετών, FSH πάνω από 10, κατά άλλους πάνω από 12, αντιμιλέριαν κάτω από 1,1 και δοσολογία έναρξης των γονατοτροπινών πάνω από 300 και να μας αποδώσει κάτω από 5 οάρια. Αυτά μέχρι τώρα. Όμως οι εργασίες που γινόντουσαν πέρανε κάποια κριτήρια από αυτά, 2-3, και κάνανε τις μελέτες τους. Και είναι ζήτημα αν στην βιβλιογραφία συμπίπτουν τα κριτήρια επιλογής των γυναικών σε 3-4 εργασίες. Έτσι λοιπόν, τον Μάρτιο του 2010 διοργανώθηκε στην Πολώνια μία μερίδα της ΕΣΕ που είχε σε σκοπό να οριστεί ένας ομόφωνος ορισμός στο τι σημαίνει φτωχή ανταποκρίτρια, να υπάρχει μια τυποποίηση του ορισμού με έναν απλό τρόπο και έτσι να διευκρινιστεί ότι ο όρος φτωχή ανταποκρίτρια σημαίνει εγγενή αδυναμία των οθικών της γυναίκας να αντιδράσει ανάλογα με τη διέγερση που έχει επιλεγεί για εκείνη. Έτσι λοιπόν, τα τρία κριτήρια είναι προχωρημένη ηλικία της μητέρας ή κάποιος παράγοντας κινδύνου για φτωχή οθικική απάντηση, αυτός που είπαμε στην αρχή. Το ιστορικό μιας φτωχής οθικικής απάντησης και παθολογικές εξετάσεις των οθικικών αποθεμάτων. Όταν υπάρχουν δύο από τα τρία παραπάνω κριτήρια, τότε λέμε πως η γυναίκα είναι φτωχή ανταποκρίτρια. Επίσης, τεκμηριώνει φτωχή απάντηση. Μειώνουν δύο επεισόδια φτωχής απάντησης μετά τη μέγιστη διέγερση σε νέες γυναίκες και με φυσιολογικές εξετάσεις αποθεμάτων. Όμως μπορεί μια γυναίκα να χαρακτηριστεί ως αναμενόμενη φτωχή ανταποκρίτρια όταν οι ασθενείς δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, αλλά είναι προχωρημένης ηλικίας και έχουμε παθολογικές εξετάσεις οθικικών αποτελεσμάτων. Τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα αυτή η καθιέρωση των κοινών κριτηρίων? Θα έχουμε εργασίες με πιο ομογενή πληθυσμό πρώτα απ' όλα. Θα ξεκινάμε δηλαδή από μια σταθερή βάση. Μειώνεται η πιθανότητα μεροληψίας έτσι ώστε να έχουμε αυθαίρετους ορισμούς φτωχής ανταπόκρισης. Και επίσης η δυνατότητα σύγκρισης αποτελεσμάτων και εξαγωγής αξιόπιστων συμπερισμάτων, μια και θα έχουμε, όπως είπαμε, θα έχουμε μια κοινά κριτήρια, άρα θα μας οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Όλα αυτά η Φεραρέτη τα έγραψε το 2011 και από τότε αναφέρεται στην βιβλιογραφία σαν The Criteria of Bologna. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο της αντιμιλέριαν ορμόνης. Αντικατοπτρίζει τον αριθμό των άτριτων οαρίων
προβλέπει την αντίδραση της οθήκης στα πλαίσια της IVF, προσδιορίζει το χρόνο της εμμηνόταυτης, είναι ένδειξη ιατρογενούς βλάβης στα αφικικά αποθέματα των οθυλακίων, δηλαδή μετά από το χειρουργείο τι έχει απομείνει, προτείνεται ως αναπληρωτής του αριθμού άτυπτων οαρίων στη διάγνωση των πολυκυστικών οθικών, η κορύφωση της πρέπει να ξέρουμε ότι είναι στη δεκαετία των 20 και μετά μειώνεται, βοηθά στη δημιουργία στρατηγικής και για στη διατήρηση της γονιμότητας, δηλαδή μια γυναίκα η οποία θα έχει χαμηλή αντιμιλέρια ορμόνη μπορεί να προγραμματίσει κατάψυξη οαρίων σε περίπτωση που δεν είναι παντρεμένη, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε εγκυμοσύνη. Επίσης, ανίχνευση της καταστροφής που έχει υποστεί η οθήκη μετά από τη χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία. Ποιοι δείκτες οθηκικών αποθεμάτων είναι πιο ευαίσθητοι στην πρόβλεψη μιας φτωχής απάντησης? Ο αριθμός των άτριτων οθηλιακίων, το AFC, και οι αντιμιλέριαν φυσικά ορμόνη έχουν μεγαλύτερη ειδικότητα και δυστυχία. Βέβαια, υπάρχει μια πιθανότητα 20-25% να έχουμε ψευδοσθετικά αποτελέσματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η άμνη κυμαίνεται. Κατάλληλος θεωρείται κάτω από 0,23, κατάλληλος 1,1 nanogram ανά ml. Όσο για τον αριθμό των άτριτων οθυλακίων, κυμαίνεται κατάλληλος κάτω από 5, κατάλληλος κάτω από 7. Προσδιορίζουν τον αριθμό των οαρίων που θα αναρωθηθούν. Δεν προβλέπουν το ποσοστό κύησης που θα υπάρξει. Και αν πάρουμε και την FSH, οι τιμές για φτωχή απάντηση που αναμένουμε είναι πάνω από 13, όπως βλέπουμε εδώ, 12,75 για την ακρίβεια. Η διοικίδα υδροεπιδιαστερόνη μπορεί να προβλέψει το ποσοστό ζώντων νεογνών σε νέες γυναίκες που έχουν χαμηλή αντιμιλέρια. Έγινε λοιπόν μια εργασία με πρωτόκολλο τον ανταγωνιστή. Η αντιμιλέρια ήταν κάτω το 6,5 πικομόλογο ότι μετράει. Και όταν ήταν πάνω από 5,4 η θηλυκή διαδροπεστερόνη, είχαμε περίπου ένα 40% πιθανότητα να γεννηθούν, να έχουμε πιθανότητα ζώντων νεογνών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση είχαμε ένα 7,4%. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα η θηλυκή διαδροπεστερόνη να συνδέεται με τη δυναμική των οαρίων. Θα δούμε τώρα πώς συνδέεται ο αριθμός των οαρίων και το ποσοστό των ζώντων νεογνών. Από τότε λοιπόν που έγιναν τα κριτήρια της Μπολόνια, πήρε ο Πολύζος, έκανε μια αναδρομική μελέτη και είδε λοιπόν ότι αυτές οι γυναίκες που σύμφωνα με τα κριτήρια ήταν φτωχές ανταποκρίτριες, είχαν αυξημένο όταν ο αριθμός των αρίων τους ήταν αυξημένος, ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας και συνδεόταν με αυξημένα ποσοστά κύησης. Δηλαδή, μια φτωχή ανταποκρίτρια, όσο περισσότερο άρια δίνει, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να πετύχει εγκυμοσύνη. Παρακάτω, βλέπουμε μία εργασία του καθηγητή Σούγκαρα από την Σαγκάη, ο οποίος συσχέτισε τον αριθμό των νεορίων γενικά με την πιθανότητα ζώντων νεογνών. Πήρε λοιπόν στοιχεία από το Human Fertilization and Embryology Authority της Μεγάλης Βρετανίας, μέσα σε αυτή εδώ τη χρονική περίοδο, μελέτησε 400.000 κύκλους 135 και είπε ότι υπάρχει με ισχυρή σχέση μεταξύ των αριθμού οαρίων και τη πιθανότητα ζώντων νεογνών. Δηλαδή, όσο περισσότερο άρια παίρνουμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα γενικά, όχι μόνο στις φτωχές ανταποκρίτριες, αλλά και γενικότερα να πετύχουμε να έχουμε να πάρουμε ένα παιδί στο τέλος αυτής της προσπάθειας. Και επίσης είπε ότι για τον ίδιο ρυθμό οαρίων, μια γυναίκα που είναι νεότερη έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από μια γυναίκα που είναι μεγαλύτερη. Και επίσης, με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης των ζώντων νεογνών στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα έκανα ένα νομόγραμμα και παρουσίασε τα εξής. Συγγνώμη. Ότι βλέπουμε εδώ ότι για τον ίδιο αριθμό άριων, ας υποθέσουμε ότι μια γυναίκα κάτω από 34 παίρνει 2 άρια, η πιθανότητα να δώσει εγκυμοσύνη περίπου 10%. Ενώ μια γυναίκα που είναι πάνω από 40, για τον ίδιο αριθμό αρίων, η πιθανότητά της είναι 4%. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλώνει η ηλικία, για τον ίδιο αριθμό αρίων έχουμε λιγότερες πιθανότητες εγκυμοσύνης. Ας δούμε τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης αυτών των γυναικών. Άραγε ο ανταγωνιστής υπερτερεί σε σύγκριση με τους άλλους, με τα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο φυσικός κύκλος τι θέση έχει, αν υπάρχουν κάποια αναλλεκτικά πρωτόκολλα και να δούμε και την τεχνική της οληψίας. Ποιο είναι το καταλληλότερο πρωτόκολλο για τις φτωχές απαντήτριες? Είναι αμφιλεγόμενο.
Και αν θέλουμε να ορίσουμε ποια είναι τα κριτήρια για να πούμε ότι ένα πρωτόκολλο είναι επαρκές, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα ποσοστό ακύρωσης αποδεκτό, να έχουμε συλλογή ικανοποιητικού αριθμού αρίων, να έχουμε δημιουργία καλής ποιότητας εμβρίων και φυσικά την επίτευξη μέγιστου ποσοστού κοίησης και ζώντων αγνών. Ας δούμε λοιπόν τη σύγκριση, ας κάνουμε σύγκριση βραχαίος και ανταγωνιστή. Το βραχή πρωτόκολλο σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή είχε μεγαλύτερο αριθμό αρίων σε στατιστικά σημαντικό αριθμό, μεγαλύτερο πάχος ενδομητρίου την ημέρα της χωριακής, μεγαλύτερη τιμή ιστραδιόλης σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή. Για τον λόγο αυτό, το πρωτόκολλο του ανταγωνιστή, σύμφωνα με αυτήν εδώ την εργασία, δεν συνιστάται αν σε προηγούμενο κύκλο το ενδομήτριο ήταν λεπτό, αν η στραδιόλη ήταν χαμηλή, αν θέλουμε μεγαλύτερη λήψη οαρίων. Βέβαια, συνιστάται το βραχή σε ασθενείς που ήταν φτωχές ανταποκρίτριες σε προηγούμενο κύκλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν διαφέρουν στο ποσοστό κλινικής κοίησης που είναι σημαντικό, διάρκεια διέγερσης, ποσοστό ακύρωσης κύκλων και συνολική δόση γονατοτροπινών. Δηλαδή, ο ανταγωνιστής, χωρίς να υστερεί, δεν υπερέχει. Επόμενη σύγκριση. Το macro dose και ανταγωνιστής. Θυμίζω ότι το macro dose είναι την τρίτη μέρα της περίοδου δίνουμε 40 μικρογραμμάρια οξικής λεπρολίδης και μετά από δύο μέρες δίνουμε 450 γραμμάρια γονατοτροπινών. Ο ανταγωνιστής 450 και όταν έφτασε στα 13-14 δώσαμε το σατρορέλιξ. Και όλο αυτό μας οδήγησε το macro dose να έχει μεγαλύτερο αριθμό αρίων, υψηλότερο ποσοστό εμφύτευσης, μεγαλύτερο αριθμό υψηλής ποιότητας έμβρια και υψηλότερο ποσοστό κλινικής κοίησης, όμως αυτά τα δύο όχι σε στατιστικά σημαντικό αριθμό. Ας δούμε λοιπόν για το long, το short και το microdose που έγινε και τον ανταγωνιστή που έγινε μια άλλη μελέτη και βλέπουμε εδώ ότι το μακρύ πρωτόκολλο, ακούγεται λίγο παράδοξα βέβαια, αλλά έδωσε περισσότερα οάρια από το μακρύ. Ανταγωνιστής και μακρύ πρωτόκολλο δεν είχαν διαφορά στον αριθμό των οαρίων. Το δε βραχή πρωτόκολλο και ο ανταγωνιστής δεν διαφέρανε στον αριθμό της διέγερσης και τη συνολική δράση του φαρμάκου, ενώ το βραχή είχε μικρότερη διέγερση και συνολική δράση από το λόγο. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε μια υπεροχή του μακρέως που έχει βρεθεί και σε άλλες, του μακρού συγγνώμη πρωτοκόλλου, που έχει βρεθεί και σε άλλες εργασίες. Φυσικός κύκλος. Είναι μια αναδρομική μελέτη πάλι του Πολύζου, ο οποίος πήρε τις φυσικούς κύκλους που είχαν γίνει και τις χώρισε ανάλογα αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια της Μπολόνια και είδε λοιπόν ότι οι γυναίκες οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις αυτές που έκανε φυσικό κύκλο, είχαν πιθανότητα ζώντων αιωγνών περίπου 7,4%, ενώ η ομάδα σύγκρισης έχει 25%. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η γυναίκα που είναι φτωχή ανταποκρίτρια και κάνει φυσικό κύκλο, εκ των πραγμάτων, έχει μικρότερη πιθανότητα κοίησης. Ας δούμε λοιπόν ένα άλλο πρωτόκολλο, το με συμπλήρωμα εστραδιόλη στην οχρινική φάση. Στον κύκλο που προηγείται δίνεται 17 β εστραδιόλη, 4 μιλιγκράμμ την ημέρα χωρισμένα σε δύο χαπάκια ανά 12 ώρο. Μπορεί να γίνει και το αυτοκόλλητο. Ξεκινάει από την 20η μέρα του κύκλου, δηλαδή οι πολίτες ξεκινούν 10 μέρες μετά το πικ της LH, μπορεί όμως να ξεκινήσει και την 25η μέρα του κύκλου. Και πολλοί δίνουν και ανταγωνιστή, χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητο. Τα χάπια συνεχίζονται μέχρι την έναρξη του επόμενου κύκλου, ενώ το αυτοκόλλητο συνεχίζεται μέχρι την ημέρα της χωριακής. Στον κύκλο της διέγερσης, δεύτερη μέρα μετράμε FSH και ξεκινάει δεύτερη με τρίτη διέγερση με recombinant FSH, δύο αμπούλες HMG και ανταγωνιστή. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα. Βελτιώνεται ο συγχρονισμός των διαθέσιμων θελοφυλακίων καταλήγοντας σε μια βελτιωμένη διέγερση. Καταστέλλεται η έκριση της FSH πρόωρη, μειωμένη πιθανότητα ακύρωσης κύκλου, μεγαλύτερη πιθανότητα κλινικής κοίησης, δεν βελτίωσε τον αριθμό όριμων οαρίων ούτε ζυγωτών, κατάλληλος βέβαια το αυξάνει, και είχαμε συγκρίσιμα αποτελέσματα με το microdose. Γενικά το microdose, πάντα σε όλες τις συγκρίσεις που γίνεται, βγαίνει ότι είναι καλύτερο πρωτόκολλο από όλα. Θα δούμε όμως στο μέλλον, θα δούμε στην πορεία αν αυτό χρησιμοποιείται ή όχι. Να γίνονται εκπλήσεις κατά λιγνοληψία ή όχι.
λέγεται ότι δεν είναι αδιάφορο και ότι δεν αυξάνουν τον αριθμό αρίων, αντιθέτως διπλασιάζουν το χρόνο της επέμβασης. Όμως, βρέθηκε και κάποιος που είπε ότι δεν αυξάνουν βέβαια τον αριθμό των αρίων, αλλά οδηγούν, μπορούν να οδηγήσουν και σε λιγότερα έμβρια για μεταφορά. Μπορεί να έχουμε και χαμηλότερο ποσοστό εμφύτευσης, μπορεί να έχουμε και χαμηλότερο ποσοστό κλινικής σκίησης. Ας δούμε τώρα το θέμα της συμπληρωματικής αγωγής, δηλαδή φαρμάκων που προστίθεται στο καθιερωμένο πρωτόκολλο. Προσθήκη αυξητικής ορμόνης, ναι ή όχι. Υπέρ είναι αυτές οι δύο διεργασίες, όπου η Κύρου είχε γράψει το 2009 και το επιβεβαίωσε και ο Διαναρόλη, ότι είναι η μόνη επιβεβαιωμένη θετική επίδραση σαν θεραπεία και βέβαια υπερτερεί σε σύγκριση με τις άλλες. Και δεν επηρεάζει κατάλληλα το αποτέλεσμα. Λετροζόλ, ναι ή όχι. Αυτοί που υποστηρίζουν την δράση του λένε ότι υπάρχει μια αύξηση των υδρογόνων στο μικροπεριβάλλον του αφυλακίου, άρα αυτό μας δίνει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην FSH, μας δίνει στατιστικά μικρότερο ποσοστό αποβολών, αυξημένη παραγωγή οαρίων, συγκρίσιμα ποσοστά ζώντων νεογνών, αυξημένα ποσοστά άμβριο μεταφοράς και συνολική λιγότερη δόση και διάρκεια των SMD. Όμως αυτοί που είναι κατά, λένε ότι το λετροζόλ όταν το χρησιμοποιήσαν με τον ανταγωνιστή είχε χαμηλότερα ποσοστά κύησης σε σύγκριση με το microdose. Προσθήκη LH, να χρησιμοποιήσει κανείς την Recombinant ή όχι. Αυτοί λοιπόν που είπαν ναι, είπαν ότι η Recombinant ίσως να είναι λίγο πιο προνομιακή συγκρινόμενη με την SMG. Μας δίνει περισσότερο άρια, μειώνει την FSH που χρειάζεται, στατιστικώς υψηλότερα ποσοστά κύησης και μάλιστα αν η FSH είναι πάνω από 10, είχαν υψηλότερη κλινική κύηση. Όμως αυτοί που λένε ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη διαφορά, είπαν ότι αν ο αριθμός των άτριτων νεοθυλακίων είναι κάτω από 6, δεν έχει διαφορά όποια και από τις δύο και αν χρησιμοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, το Μάρτιο του 2012 έγινε η πρώτη κοινή συνεδρίαση του SRM και της ΕΣΤΡΕ και κατέληξε στα εξής για την φτωχή ανταπόκριση. Ότι αν έχουμε μία γυναίκα, η οποία είναι κάτω από 40 ετών και είναι η πρώτη της φτωχή απάντηση, δηλαδή έβγαλε κάτω από 3 οθυλάκια και κάτω από 3 οάρια, τότε στην επόμενη προσπάθεια, αν αυξήσουμε τη δόση, θα μας δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα κύησης. Αν όμως μετά από 2 συνεχείς κύκλους με φτωχή απάντηση, ο επόμενος έχει σχεδόν 100% πιθανότητα φτωχής απάντησης και χαμηλή πιθανότητα κύησης. Αυτό λοιπόν μας δείχνει στο πού θα σταματάμε τις γυναίκες, μετά από πόσο θα το δούμε και παρακάτω. Φυσικά καλύτερο έλεγχο των αποθεμάτων προσφέρει το αριθμός των άτριτων οθυλακίων και αριθμός της αντιμιλέριαν, με τον περιορισμό ότι μπορεί να έχει ένα 20-25% ψευδός θετικά, και δεν υπάρχει ένδειξη πως υπερτερεί κάποιο πρωτόκολλο ή συμπληρωματική θεραπεία, σημειώνω την εξαίρεση της αυξητικής ορμόνης και την εμβριομεταφορά της δεύτερης ημέρας. Και βέβαια τα αντιφατικά αποτελέσματα που υπάρχουν στις εργασίες δικαιολογείται από τον ετερόκλητο πληθυσμό, όπως έγραψε και ο Τζανερόλη το 2012. Ας πάμε τώρα από τη θεωρία στην πράξη. Υπάρχει ένα site, το IVF Worldwide, το οποίο είναι ένα αξιόπιστο site, χρησιμοποιείται σαν βιβλιογραφική αναφορά και στις εργασίες. Σε αυτό λοιπόν εδώ το site έχει γίνει μια ερώτηση, υπάρχει σαν ερώτηση για τους φτωχούς ανταποκριτές, πώς τους ορίζετε, πώς τους διαγνώσκετε και τι θεραπεία τους κάνετε. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα που αναφέρουν είναι 124.700 κύκλοι από 196 κέντρα και από 45 χώρες. Έτσι λοιπόν μερικές από τις ερωτήσεις που αναγράφονται είναι «Λαμβάνετε το προηγούμενο, υπόψη σας το προηγούμενο ιστορικό?» Ναι, λένε το 96%, όχι το 4%, ενώ είπαμε ότι αν υπάρχουν δύο περιστατικά τα οποία έχουν φτωχή απάντηση και το τρίτο περιμένουμε να έχει και αυτό φτωχή απάντηση. Ποιες εξετάσεις εντοπισμού φτωχών ανταποκριτριών θα χρησιμοποιούσατε? Οι μισοί σχεδόν χρησιμοποιούν την FSH, την Ιστραδιόλη, τον αριθμό των άτριτων οθυλακίων και την αντιμιλέρια. Από ποιο επίπεδο και πάνω της FSH της δεύτερης ημέρας θα προσδιορίζετε την φτωχή απαντήτρια?
και βλέπουμε ότι το 46% το τοποθετεί πάνω από 12 έως, μεταξύ 12 και 15. Ένα 16% το γράφει, το λέει μεταξύ 15 και 19, ένα 27% μεταξύ 10 και 12 και άλλες τιμές το 11%. Δηλαδή, τα 2/3 περίπου, αυτό εδώ, 46 και 16, δίνουν FSH πάνω από 12. Από 18, τότε ακυρώνουν τον κύκλο. Ένα 10% είπε πάνω από 20, ένα 12% είπε πάνω από τιμή 13 και ένα 1% πάνω από 10. Βλέπετε λοιπόν ότι το 10, το πολύ αυστηρό, είναι 1% μόνο. Άρα λοιπόν το 1/3, το 22 και 10% δηλαδή, χρειάζεται να έχει FSH πάνω από 18 για να ακυρώσουν τον κύκλο και σίγουρα πάνω από 13. Δηλαδή η πλειοψηφία, η μισή δεν ακυρώνουν και η άλλη μισή οπωσδήποτε να έχει πάνω από 13. Από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας? Βλέπουμε εδώ ότι ο αριθμός των άτυπτων οθυλακίων, το προηγούμενο εσωτερικό και η αντιμιλέρια νορμόνη πάνω κάτω έχουν την ίδια βαρύτητα για την εκτίμηση της απόμενης απάντησης. Ο αριθμός των περιστατικών με φτωχή απάντηση τα τελευταία χρόνια μεταβλήθηκε. Αυξήθηκε κατά 67,4%, κατάλληλος έμεινε 31% αμύωτος και 1,6% μειώθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σχεδόν διπλασιασμός και περισσότερο του ποσοστού των φτωχών ανταποκριτηριών και είναι αυτό που είπαμε την αρχή, ότι ουσιαστικά αποτελούν ένα μεγάλο πληθυσμό των γυναικών με τον οποίο ασχολούμαστε. Θα συνεχίζατε τη θεραπεία αν στον προηγούμενο κύκλο δεν αναρροφήθηκαν οάρια? Ναι, είπαν οι περισσότεροι, κατά 75%, άλλον έναν ακόμα κύκλο. Θα συνεχίζατε τη θεραπεία εάν στον προηγούμενο κύκλο αναρροφήθηκαν οάρια αλλά δεν υπήρξε γονιμοποίηση? Ναι, κατά 80%. Βλέπουμε λοιπόν μια αισιοδοξία από πλευράς των θεραπευτών. Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται συχνότερα? Βλέπουμε ότι το πρωτόκολλο του ανταγωνιστή κατέχει το 53%, ενώ σε αυτά που είπαμε πριν, είδαμε ότι ο ανταγωνιστής, χωρίς να υστερεί φανερά, τουλάχιστον δεν υπερτερεί. Παρ' όλα αυτά, η μισή χρησιμοποιούν ο ανταγωνιστή, πιθανότητα επειδή έχει έναν πιο εύκολο τρόπο διέγερσης των οθικών. Το βραχή χρησιμοποιείται στο 20%, το microdose 15% και έρχεται τρίτο στη στιγμή που το microdose τουλάχιστον στις εργασίες, πάντα όταν συγκρίνεται με οποιοδήποτε πρωτόκολλο, έρχεται πρώτο. Το μακρύ, παρόλα αυτά, εξακολουθεί και ένας στους 10 θεραπευτές χρησιμοποιεί το μακρύ πρωτόκολλο. Και φυσικά τα υπόλοιπα κανένα 3% τα εναλλακτικά. Κάνετε φυσικό κύκλο? Όχι, κατά 73%. Προσθέτεται HMG, δεν δίνω κατά 37%. Προσθέτεται recombinant LH, δεν δίνω σε 91%, όταν είπαμε ότι τα αποτελέσματα τουλάχιστον δείχνουν ότι η recombinant έχει καλύτερα αποτελέσματα από την LH. Χρησιμοποιείται αυξητική ορμόνη? Όχι, κατά 70%, όταν είπαμε είναι η μόνη θεραπεία η οποία σύμφωνα με το Gianaroli που έχει αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται την διδιπιδροσερόνη στην θεραπεία σας? Όχι. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει οικονομικός περιορισμός, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός αποτυχημένων κύκλων που μετά από αυτόν θα συνιστούσετε σε μια γυναίκα να εγκαταλείψει? Το 39% είπε 2, το 34% 3. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα 3 τέταρτα συνιστούν λιγότερους από 3 κύκλους να σταματήσει η γυναίκα. Έτσι λοιπόν θα τελειώσω με τη φράση που είπε ο Gianaroli, ότι ο ετερόκλητος πληθυσμός των εργασιών εξηγεί τα αντιφατικά αποτελέσματα. Και όπως λέει μια αφρικάνικη παροιμία, αν δεν ξέρεις που πας, κοίτα από που έρχεσαι. Οπότε λοιπόν η καθιέρωση κοινών κριτηρίων, αυτά τα Μπολόνια κριτήρια όπως τα είπαμε, ίσως θα είναι η λύση για να μας δώσει ομοιογενή αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ να υπάρξει μια φετινή μέρα για τις γυναίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαραγκού. Πολύ δύσκολο το θέμα. Δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές όσο περνάνε τα χρόνια. Είναι σημαντικό ότι πολλοί κόσμοι όμως ακόμα ασχολείται προσπαθώντας να βρει καινούργια παιδεία. Κάποια ερώτηση εδώ, ακροατήριο. Αυτό που λέτε, πολλοί κόσμοι ασχολείται. Περισσότερο εδώ μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε από τη θεωρία στην πράξη. Ενώ δηλαδή υπάρχει μια ακαδημαϊκή παραγωγή πάρα πολύ μεγάλη,
από πλευράς εργασιών, τελικά όταν έρχεται η ώρα της πράξης, κανείς χρησιμοποιεί αυτά που τον βολεύουν ή αυτά που ξέρει ίσως. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η αυξητική ορμόνη, όπου θεωρείται ότι είναι η μόνη, το μόνο συμπληρωματική θεραπεία η οποία θα βοηθούσε, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν τα τρία τέταρτα δεν τη χρησιμοποιούν. Να τη χρησιμοποιήσουμε απαιτείται ειδική έγκριση για νοσοκομιακή μόνο χορήγηση, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μια παρατήρηση ήθελα να κάνω. Είπατε για τον τρόπο της αναρρόφησης των νοσοκομιακών, και αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Τα δεδομένα που δώσατε, βέβαια, να πούμε ότι είναι στο γενικό πληθυσμό. Στην καθημερινή πράξη βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν έχουμε γυναίκες με ένα ή δύο. Όχι, αναφέρονται και σε φτωχές απαιτήτηρες το συγκεκριμένο. Ναι, πάντως η καθημερινή πράξη. Δηλαδή, θέλω να πω για εργασία συγκεκριμένα με τις φτωχές ανταποκρίτριες. Και επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι υγρό θα χρησιμοποιήσουν να κάνουν το πλάσμα των φυλακίων για να μπορέσουν να πάρουμε ένα οάριο το οποίο θα μπορέσει μετά να γονιμοποιηθεί κιόλα. Ναι, εντάξει, ξέρετε, σε όλες τις εργασίες υπάρχει πάντα και το αντίλογος και τίποτα δεν έχει. Αλλά θέλω να πω ότι για πράγματα τα οποία πολλές φορές τα θεωρούμε καθιερωμένα στην πράξη μας. Υπάρχει πάντα και ένας αντίλογος.